νομίζω ότι ήδη η ανεξάρτητη αρχή με τον αναπληρωτή Υπουργό Νικολούδη εξετάζει όλα αυτά τα θέματα της διαπλοκής. Έχει διερευνήσει πάρα πολλές υποθέσεις. Νομίζω σε λίγο θα αρχίσουν να βγαίνουν και στο φως και στον αέρα αυτές τις υποθέσεις. Άρα και αυτό είναι και ένα από τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε βάλει, ένα είδος δηλαδή, και στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Άρα πολύ σύντομα. Την πάταξη διαφθοράς. Ναι, την πάταξη διαφθοράς, τους μηχανισμούς και με ποιο τρόπο αυτά όλα θα μπορούν από εδώ και στο εξής να ελέγχονται έτσι ώστε να αποτρέπει στο να προβεί κάποιος σε ανιαλόγες ενέργειες. Να συμπληρώσω και τον καλό συνάδελφο, ο κύριος Νικολούδης, ειδικά ο κύριος Νικολούδης, είχε βρει συγκεκριμένα πράγματα και για την Κορινθία. Έτσι. Και τα είχε και επίσημα πει. Άρα, εκεί τι χρειάζεται να ψάξουμε πλέον. Αφού... Για παράδειγμα, για διαπλοκή πολιτικής και μη μοιάψη. Είχε μιλήσει για την Κορινθία. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, για να μην τα έχει βγάλει ο κύριος Νικολούδης, αυτό το θέμα είναι δικαιοσύνης. Θα πρέπει να τα διερευνήσει με ένα τέτοιο τρόπο. Αυτά δεν είναι εύκολα θέματα. Θα τα διερευνήσει ώστε ακριβώς όταν θα τα βγάλει στον αέρα, να ξέρεις ότι αυτό που βγάζεις είναι πραγματικά έτσι και δεν διακινδυνεύεις για άλλου τύπου θέματα. Δεν μπορείς εύκολα τα θέματα αυτά, πρέπει να έχεις αποδείξεις, τεκμήρια, να είσαι πάρα πολύ έτσι. Ναι, η επιθυμία μας όλων είναι να βγουν αυτά. Αρκεί να θέλει και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, κοιτάξτε να δείτε, και πάλι δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε. Γιατί μπορεί να είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτή τη στιγμή θα μου πείτε πρέπει να ελέγξει τη δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη. Όχι. Όχι. Να είναι ανεξάρτητη. Αλλά πρέπει να γίνει ανεξάρτητη, ακριβώς. Αλλά πρέπει να γίνει ανεξάρτητη. Δεν. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί σε 40 μέρες ένα κατεστημένο και μία λογική 40 χρόνων έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κυβέρνηση, αλλά πάρα πολλά πράγματα δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε. Γιατί απαιτείται χρόνος ώστε να προβείς έτσι ώστε η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη αρχή, γιατί πάντα ελεγχόταν από. Μου το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και με το θέμα της Χρυσής Αυγής, γιατί είναι και επίκαιρο. Και κάτι τώρα, ανέβαιναν κλίμακες και στην ιεραρχία. Με έτσι. Υπόλοιπες διαδρομές. Έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά. Και σαν πάση δημοσιογράφη, το ζούμε στο πετσί μας γιατί έχουμε αντιμετωπίσει εδώ την δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα τα τοπικά. Νομίζω ότι εδώ μας το λέτε σαν και στους τρεις βουλευτές. Έχω την αίσθηση ότι ασχολούμαστε με την κεντρική πολιτική και αφήνουμε τα τοπικά. Ναι, λίγο φαίνεται πιο πολύ αυτό. Υπάρχει αυτή η κουράση. Εγώ θα ήθελα να πω ακριβώς αυτά τα δελτία τύπου που σας στέλνουμε. Κάνουμε μια ενημέρωση καθαρά για τα τοπικά στοιχεία. Γιατί δεν δημοσιεύονται, να τα μάθει ο κόσμος τι κάνουν οι βουλευτές. Λοιπόν, δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά εμείς αυτή τη στιγμή και με το Φάνη τον Κουρεμπέ είδαμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρώτο πράγμα που θέσαμε και ιδιαίτερο Φάνης επειδή έχει αναλάβει αυτό το τομέα, γιατί έχουμε χωρίσει τομείς. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε να πάμε, εγώ που βγήκε μια κατηγορία ότι δεν ξέρω να πάω στα αγροτικά, γι' αυτό δεν πάω στο ρέθι. Και γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι και τα αγροτικά τα κατέχω και στα προγράμματα. Ήμουν και τα leader για τα αναπτυξιακά. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν στέκουν αυτές οι κατηγορίες. Το θέμα είναι το εξής: έχουμε χωρίσει τομείς για να είμαστε πιο αποδοτικοί. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος έχει την αγροτική πολιτική, αλλά άπτεται άλλων 10 θεμάτων η αγροτική πολιτική. Πήγαμε λοιπόν με τον συνάδελφο τον Φάνη τον Κουρεμπέ και μιλήσαμε για τα καυτά θέματα του νομού που αφορούν την αγροτική πολιτική. Που το πρώτο θέμα είναι ο σοπός. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για το νομό μας ή δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Τι έχει γίνει? Είναι έτοιμο να βγει. Το πυροβόλο. Να πενταχθεί. Όχι, να πενταχθεί. Ούτε καν. Και εμείς. Να απενταχθεί. Να πενταχθεί. Βεβαίως. Γιατί τελειώνει η χρονοδιάγραμμα. Γιατί τελειώνει το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης. Τώρα επιχειρούμε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτό το έργο, γιατί εμείς το θεωρούμε ζωτική συμμαχία. Έτσι, δηλαδή, αυτά τα θέματα, δηλαδή, υπάρχει το ένα, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει το άλλο, υπάρχει πρόβλημα. Και όλα αυτά είχαν παρουσιαστεί με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εμείς όμως δεν μπορούμε να σας λέμε ψέματα, λέμε την αλήθεια. Άρα λοιπόν, μια κτίρια εγκατελειμμένα που θα μπορούσαν, που ήταν κέντρα ερευνητικά κτλ. Πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, είτε σε πρότυπα αγροκτήματα, είτε κάνουμε μια τέτοιου τύπου δουλειά που θα φανεί στο μέλλον, αλλά θέλει μια προεργασία για να φανεί. Κυρία Φιλαρέτη, μία ερώτηση. Το κτίριο της εφορίας δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος. Ναι. Για ποιο λόγο νοικιάζουμε χώρο για το πανεπιστήμιο σε ένα κτίριο ιδιώτη και λόγω της φυσιογνωμίας του κτιρίου, όλοι εμείς που το επισκεπτόμασταν συχνά, μπορεί να φτιαχτεί και κάλλιστα ένα αμφιθέατρο. Δηλαδή, μπορεί πραγματικά να εξυπηρετήσει τη σχολή
κανονικά αυτό το κτίριο, το κτίριο της εφορίας της παλιάς. Για ποιο λόγο πληρώνουμε νίκια παντού? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ δεν θα ήθελα να απαντήσω πρόχειρα σε αυτό, λέει, τι εννοώ? Όχι, είναι ένα από τα ζητήματα. Είναι ένα. Εγώ δεν το είκα, το δηλαδή, παντού ενίκια, ενώ υπάρχουν εγκατελειμμένα κτίρια του δημοσίου. Για παράδειγμα, μία από τις προτάσεις που κάναμε και με τον υπουργό τον Πανούση, ήταν πώς μπορούμε, ας πούμε, τα κτίρια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, που είναι σε ενίκια και σε άθλια κατάσταση. Και υψηλό ενίκιο. Έτσι, υψηλό ενίκιο σε άθλιες συνθήκες. Η κατάσταση είναι δραματική για εγώ. Τουλάχιστον τα κτίρια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Λοιπόν, σύνοτι τα οχήματα είναι μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα σε ένα κεντρικό δρόμο και ούτω καθεξής. Εκεί πραγματικά είπαμε, θα μπορούσε, κρατώντας ένα χώρο από εκεί ως ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας για τους μεταναστές, το υπόλοιπο να μπορεί, επειδή έχει κτίρια και έχει και την έκταση πίσω τη μεγάλη, θα μπορούσε να φιλοξενήσει όλες αυτές τις υπηρεσίες του νομού. Πραγματικά έκανε έγγραφο ο κύριος Πανούσης στον Υπουργό Αμήνης για να δουν ένα θέμα τέτοιου τύπου, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο ώστε να στεραστούν οι υπηρεσίες. Και αυτό συνεχίζεται και διερευνάται πώς θα γίνει η παραχώρηση, έτσι ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί και να βρεθεί και ένας προϋπολογισμός, εκτός από την αξιοποίηση, να προσθεθούν και κάποια άλλα κτίρια προφανώς που θα διευκολύνουν αυτή τη στιγμή. Μα υπάρχουν και κτίρια εκτός στρατοπέδου. Αυτό είναι ένα άλλο από τα τοπικά που έχουμε κάνει. Επίσης, υπάρχουν θέματα προαστιακού. Υπάρχουν αυτά, τα έχουμε διερευνήσει, έχουμε συναντηθεί με φορείς. Σύνδεση του προαστιακού με το κέντρο της Κορίνθου. Απευθείας να πηγαίνει να μην κάνει. Όλα αυτά είναι θέματα, τα γνωρίζουμε, έχουμε συναντηθεί. Έλευση του προαστιακού στο Λουτράκι. Έλευση του προαστιακού στο Λουτράκι. Είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι πολλά. Καλό είναι να ανοίξουμε την ατζέντα κάποια στιγμή. Βέβαια. Κάνουμε συναντήσεις με τους αντίστοιχους υπουργούς, με υπηρεσιακούς παράγοντες, βλέπουμε πού έχει κολλήσει κάτι, πού υπάρχει πρόβλημα, για να μπορούμε να προχωράει. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που θα προχωρήσουν πιο γρήγορα, κάποιοι που θα προχωρήσουν. Πάντως, κάτι που διαρρέεται είναι ότι έχουν κολλήσει αυτά τα έργα, όπως το να σου πω, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, προκειμένου να πληρώνει τις υποχρεώσεις της, έχει πάρει τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, έχει πάρει τα χρήματα από άλλους κωδικούς, έχει πάρει τα χρήματα από τα αποθεματικά. Το έχετε ακούσει σίγουρα και εσείς αυτό. Ναι, και ναι. Ότι πληρώνουν αυτή τη στιγμή τις υποχρεώσεις και γι' αυτό δεν προχωράνε τα έργα. Και λίγο πολύ αυτό υπάρχει, διαχέεται και στην αγορά σιγά σιγά. Δεν είναι αλήθεια. Και δεν γίνεται να πάρει χρήματα του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι λέγανε και για τις αγροτικές ενισχύσεις. Εγώ πληροφορήθηκα από τον ΕΠΕΚΕΠΕ ότι την παραμονή του Πάσχα πλήρωσε 70 εκατομμύρια. Αν λοιπόν ήταν η κυβέρνηση να τα είχε πάρει αυτά τα χρήματα, δεν θα τα έπαιρνε? 70 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Και δόθηκαν έτσι στους αγρότες για τις επιδοτήσεις που όφησε το ΕΠΕΚΕΠΕ. Το ΕΣΠΑ να πάρει χρήματα δεν γίνεται. Είναι κωδική, τουλάχιστον και η δουλειά μου το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έτσι.